Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Όπως σας έχω υποσχεθεί, σήμερα να φτιάξουμε φυσική φυτική κρέμα για έξιμα. Κρέμα είναι πολύ αποτελεσματική και είναι εννοείται χωρίς κορτιζόνη. Ξέρουμε ότι έξιμα είναι χρόνια δερματική πάθηση η οποία προκαλεί ερυθίσματα στην επιδερμίδα. Εμφανίζονται φουσκάλες, σκάνε, η επιδερμίδα ερυθίζεται ακόμα περισσότερα, υπάρχει κνησμό και γενικά καμιά φορά βλέποντας τον άνθρωπο που έχει έξιμα νομίζεις ότι έχει καεί. Τόσο έντονα είναι τα συμπτώματα. Γιατί εμφανίζεται έξιμα, ακριβώς ακόμα η επιστήμη δεν ξέρει. Υπάρχουν ενδογενή και εξωγενή έξιμα. Εξωγενή έξιμα προκαλούν κάποιες χημικές ουσίες, χημικά απορρυπαντικά, ακόμα και κάποια σαπούνια, σαμπουάν μπορεί να σας προκαλέσουν έξιμα. Μπορεί να είναι και καλής ποιότητας, αλλά κάποιες ουσίες που περιέχει συγκεκριμένο σαμπουάν ή σαπούνι μπορεί να μην σας ταιριάζει. Και αποφεύγοντας αυτούς ρυφισμούς, άνθρωπος ηρεμεί και έξιμα φεύγει. Όμως μην νομίζετε ότι γιατρευτήκατε και τελείωσε. Με το παραμικρό πάυση μπορεί να ξαναγυρίζει. Ενδογενή έξιμα προκαλούν και εξωτερικά ερυφίσματα, χημικές ουσίες, απορρυπαντικά κτλ. Και επίσης μπορεί να είναι κληρονομικότητα, μπορεί να είναι πρόβλημα στο σηκώτη, άσχημη διατροφή η οποία μαζεύει τοξίνες στον οργανισμό και μετά αυτές τοξίνες ξεσπάνε στην επιδερμίδα και πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ψυχολογική κατάσταση. Πολλές φορές οι ίδιοι ασθενείς δηλώνουν ότι μόλις στενοχωρηθούν εξανθήματα ανθίζουν και από την αρχή μπορεί έντονο στρες πολλές φορές είναι αιτία για να ξεκινήσει αυτή δύσκολη πάυση. Και τώρα ξεκινάμε να κάνουμε τη κρέμα μας. Βήμα πρώτο. Σε ένα μπρίκι βάζουμε 2 κουταλές γλυκού, τίλιο, έτσι, και βάζουμε μέσα 150 μιλιγράμμ πολύ καυτό νερό. Ανακατεύω, κλείνω και αφήνω να σταθεί για 15 λεπτά. Πέρασαν 15 λεπτά και τώρα να σωρώσω το μείγμα μας. Και βάζω εδώ 35 μιλιγράμμ. Αυτή είναι η υγρή φάση της κρέμας μας. Σε άλλο σκίος βάζω βούτυρο καρυτέ και γαλακτοματοποιητή. Και τώρα αυτά τα δύο ποτηράκια πρέπει να βάλω σε ένα μπενμαρί να το ζεστάνω μέχρι 65 βαθμούς. Τώρα φίλοι μου μέσα στην λιπαρή φάση της κρέμας βάζω λάδι καλέντουλας να βάλω βιταμίνη εψιλον και πανφενόλι. Ωραία.
Και μέσα στην λαντερή φάση βάζω σιγά σιγά το τίλιο και ανακατεύω συνέχεια. Για 2 λεπτά περίπου. Σιγά σιγά αρχίζει και πίζει η κρέμα. Φτάνει. Θέλω να σας δείξω πως είναι. Έτσι είναι κρεμούλα. Αλλά όποτε να κρυώσει να πήξει ακόμα λιγάκι. Και τώρα την έτοιμη κρέμα να βάλω στο αποστηρωμένο βαζάκι. Πάντα αποστηρώνουμε τα βαζάκια, αλλά εδώ το προσέχουμε ακόμα περισσότερο. Συνήθως βάζουμε το βαζάκι σε βραστό νερό να βράσει μαζί με το καπάκι περίπου για 3 λεπτά. Είδατε φίλοι μου ότι δεν έχω βάλει συντηρητικό, γιατί έχω κάνει πολύ μικρή δοσολογία της κρέμας. Αυτή η κρέμα αντέχει χωρίς ψυγείο 2 εβδομάδες περίπου. Αν να κάνετε μικρή δοσολογία και να δείτε ότι σας ταιριάζει κρέμα, βλέπετε βελτίωση, τότε κάνετε μεγαλύτερη δοσολογία και τότε να χρειαστούμε συντηρητικό οπωσδήποτε. Συντηρητικά που βάζω στη κρέμα είναι φυσικής προέλευσης. Αλλά ακόμα και βιταμίνες, να ξέρετε ότι είναι φυσικά συντηρητικά. Βλέπετε, αυτή η δοσολογία βγάζει ακριβώς αυτό το βαζάκι. Δείτε πόσο ωραία κρέμα βγαίνει. Απλώνεται πολύ ωραία και απορροφιέται σχεδόν αμέσως. Και τώρα αγαπημένοι μου φίλοι που φτιάξαμε την κρέμα μας, θέλω να σας πω δύο λόγια για τα υλικά. Δεν βάλαμε πολλά υλικά, αλλά αυτά τα λίγα που βάλαμε είναι τα καλύτερα. Καλέντουλα και τίλιο καταπολυμάνε φλεγμονή, καταπολυμάνε ερυθίσματα, κνησμό, βιταμίνη B5 και η πανφενόλη αλλιώς και βιταμίνη Ε βοηθάνε στην παραγωγή κολαγόνου, ελαστίνης, επιδερμίδα αναπλάσσεται πολύ γρήγορα και έτσι πολύ γρήγορα συνέρχεται. Πιστεύω αγαπημένοι μου φίλοι ότι η κρέμα να σας βοηθήσει, εγώ να σας χαιρετήσω για σήμερα, να είστε πάντα καλά, μη αρρωσταίνετε, να προσέχετε τον εαυτό σας.